Καλησπέρα κύριε Τσόχο. Κυρίως αυτή του Γκρέι. Καλησπέρα σας. Κυρίως αυτή του Γκρέι, γιατί είναι με το πόδι, γιατί και του Γκαρσία είναι πάλι χωρίς τερματοφύλακα, μόνος του με το κεφάλι. Ναι, ναι, αλλά του Γκρέι είναι στα δύο μέτρα και μία αιστεία χωρίς τερματοφύλακα, απλώς να τη σπρώξει μέσα. Ναι, δεν υπάρχει, δηλαδή πρέπει να παλέψεις για να το χάσεις. Ναι, είναι να απορείς και ο ίδιος απορεί. Δεν ξέρω πώς έβαλε το πόδι του έτσι. Και ο ίδιος μπήκε στα δίκτυα και το σκεφτόταν μετά, γράφει και το δοκάρι και το σκεφτόταν και προσπαθούσε να καταλάβει τι του συνέβη και το έχασε. Ναι. Έβαλε τελείως λάθος το πόδι του, με αποτέλεσμα να μην κάνει σχεδόν επαφή με την μπάλα. Έκανε ελάχιστη επαφή με την μπάλα και δεν μπορούσε να τη δώσει κατεύθυνση. Ναι, ο Άρης πληρώνει αυτές τις δύο χαμένες ευκαιρίες και πληρώνει και το κακό παιχνίδι του για μία ώρα. Δηλαδή, ο Λεβαδιακός έπαιζε πολύ περισσότερο πάθος στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο πρώτο ημίχρονο ήταν και κακό, δεν είχε, επειδή ακριβώς ήταν και κακός ο Άρης. Mm. Δεν είχε τίποτα, ούτε καλό ρυθμό είχε, ούτε τίποτα σπουδαίο. Ένα πολύ καλό γκολ από τον Λεβαδιακό, ο οποίος όμως και αυτός δεν είναι ότι γοήτευε με το ποδόσφαιρο του, απλώς είχε πολύ περισσότερο πάθος, έμοιαζε να θέλει πολύ περισσότερο το μάτς, πήγαινε πολύ πιο δυνατά στις μονομαχίες. Αυτό έκανε την όποια διαφορά στο πρώτο ημίχρονο, είναι το πολύ ωραίο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο παρόλα αυτά, ακόμα και αν ο Άρης πέταξε ένα ημίχρονο και παραπάνω, γιατί και τα πρώτα 14 ημίχρονα δεν είναι ότι πήγε πάρα πολύ καλά, ακόμα και αν πέταξε όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο μάτι, θα μπορούσε άλλο να έχει κερδίσει. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα κερδίσει και με σκορ, γιατί εμείς τώρα στεκόμαστε στις δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες, αλλά γενικά μετά το 1-1 και το απίθανο φάουλ του Πάλμα, ο Άρης κυριαρχεί απόλυτα, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή του Λεβαδιακού όποτε θέλει, όπως θέλει, από δεξιά, από αριστερά. Δημιουργεί προϋποθέσεις πέρα από τις δύο ευκαιρίες αυτές που λέμε και για μια τελική πάσα έλλειπη σε ορισμένες περιπτώσεις καλή, προκειμένου να μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Γενικά για περίπου 20 λεπτά κάνει ό,τι θέλει. Αφού δεν τον βρίσκει τον γκολ αμέσως, να το κάνει 1-2, μετά ξανακλίνεται σωστά ο Λεβαδιακός, βάζει τον προπονητή στον ακόμη αμυντικό, γυρίζει όλος πίσω, κλείνει τους διαδρόμους και μένει αυτό το 1-1 που είναι ένα κακό αποτέλεσμα για τον Άρη. Ναι, νομίζω είναι πέμπτη συνεχόμενη αγωνιστική που είναι αητός, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να είναι πέμπτη συνεχόμενη αγωνιστική. Αλλά εντάξει, η Λεβαδιά δεν είναι μια έδρα που λέει θα έφυγα αήττητος. Καλά είναι. Και ο Άρης αισθάνεται ότι δεν πήρε και ένα μάτς που έπρεπε να πάρει. Δεν είναι δηλαδή ότι, ξέρω εγώ, έπεισε πάνω σε ένα Λεβαδιακό που έστρεψε, πασάφιασε, που είχε εκπλήξεις, που. Θα λέω, έπρεπε να το πάρει το μάτι ακόμα και αν παρά το γεγονός ότι πέταξε 55 λεπτά παιχνιδιού στον Βρόντο Άρης. Παρ' όλα αυτά και έτσι έπρεπε να το πάρει το μάτι. Αλλά δεν είχε καθαρό μυαλό στο τέλος και δεν ήταν και καλά προετοιμασμένος για να παίξει αυτό το μάτι από την αρχή. Γιατί αν έπαιζε όπως έπαιξε στα τελευταία 30-35 λεπτά από το πρώτο ημίχρονο, θα είχε φύγει με 3 από αυτό. Βέβαια. Αυτή τη Λεβαδιά δεν θα είχε φύγει απλώς με νίκη. Γιατί από την ώρα που ισοφαρίζει και μετά, ξαναλέω, για 20 λεπτά κάνει ό,τι θέλουμε στο γήπεδο. Μπαίνει όποτε θέλουμε στη μεγάλη περιοχή. Είναι, λες και παίζει μια ομάδα. Οι άλλοι έχουν φύγει από το γήπεδο. Είναι ένα αποτέλεσμα που τον οδηγεί στο να αφήσει 2 βαθμούς στη Λεβαδιά, που δεν είναι καλό. Θα πρέπει να δούμε πόσο θα αντέξει ο Βόλος. Αυτό είναι το μόνο αξιωματικό για τον Άρη, ας μην γελιόμαστε. Σε σχέση με το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Τώρα, σε σχέση με καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο, ο Άρης έχει και έδωσε κοινή πολύ πίσω. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα για τις δύο πρώτες θέσεις. Και ότι η Λεβαδιά που κάνει ζημιά για τις δύο πρώτες θέσεις. Ο Άρης προφανώς θα κάνει φόκους στο κύπελο, γιατί είναι ένας τίτλος και γιατί δίνει και το εισιτήριο για το Europa League. Και λογικά θα ήθελα να κάνει φόκους και στην τρίτη θέση, που και αυτή δίνει εισιτήριο για το Europa League, αν το κύπελο το πάρουν. Το πάρει κάποιος από αυτούς που θα τερματίσει στις πρώτες δύο θέσεις του πρωταθλήματος. Διότι ο τρίτος ή ο κάτοχος του πρωταθλήματος έχει ένα καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο από τον τέταρτο και τον πέμπτο που πάει στο conference. Αλλά... δεν ξέρω αν μπορεί να... Φέτος το μενού έχει η Europa, έχει και Champions League ο δεύτερος, έχει αρκετά. Ναι, ναι. Αλλά με τέτοια αποτελεσματικότητα δεν ξέρω αν μπορεί να το διεκδικήσει μέσω πρωταθλήματος. Ξαναλέω ότι Κύπρο είναι μια άλλη ιστορία. Βέβαια το κύπελλο είναι και δύσκολο ο δρόμος για τον Άρη. Δύσκολος ο δρόμος και σε χάσαμε. Έλα Μιχάλη. Δεν υπάρχει Μιχάλης. Να τον ξαναπάρουμε. Τον Μιχάλη τον Τζόχο. Μ' ακούτε έξω, έτσι?
Λοιπόν, σε λίγο, σε δευτερόλεπτα θα έχουμε και πάλι τον Μιχάλη τον Τζόχο. Η ΑΕΚ φυσικά είναι όλη μπροστά στην, μέσα στη μεγάλη περιοχή της Λαμίας. Αλλά δεν υπάρχει γκολ ούτε στην ο Παπαρίνα, ούτε στην Τρίπολη. Αστέρας Τρίπολης Βόλος 0-0 και Μανούσο βλέπω εδώ τώρα που φωνάζει. Κλασική περίπτωση με τον Μανούσο. Έλα Μιχάλη. Ναι, έλεγα ότι και ο δρόμος του Κυπέλλου βεβαίως δεν είναι εύκολος για τον Άρη. Γιατί, τώρα λογικά και αυτός και ο Ολυμπιακός θα περάσουν, αλλά εκεί θα βρεθούν στο 8, όπου προφανώς δεν είναι εύκολο ζευγάρωμα. Μετά τις νίκες που έχουν κάνει ο Ολυμπιακός 4-1 τον δρόμο του και ο Άρης 2-1 στη Λιβαδιά. Και αμέσως μετά στον ημιτελικό, ακόμα και αν έχει περάσει τον Ολυμπιακό ο Άρης, θα βρει την ΑΕΚ. Στον ημιτελικό, ξαναλέω, εκτός εξαιρετικού απρόπτου, γιατί η ΑΕΚ μπορεί να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά χωρίς να παίξει με ομάδα της Super League. Εκτός και αν η Πανσαραϊκάρα σου κάνει τεράστια έκπληξη και αποκλείσει και την ΑΕΚ. Α, έτσι είναι. Ναι, δεν το θυμόμουν αυτό. Ναι, ο Άρης μετά το Λεβαδιακό, δηλαδή για το κύπελο, έχει Ολυμπιακό, αυτό που θυμόμαστε περισσότεροι, και έχει και ΑΕΚ μετά στον ημιτελικό. Αυτό να σου πω, δεν το θυμόμουν. Ναι, ναι, και μετά έχει και ΑΕΚ. Ενώ το ζευγάρι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι αυτό που θα παίξει στους 8, αφού ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει 3-0 τον Βόλο και η Καλαμάτα 2-0. Και ο ΠΑΟΚ 2-0 την Καλαμάτα. Μετά στον ημιτελικό, για αυτούς είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, γιατί όποιος περάσει από τον ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό παίζουν με τον νικητή του Λαμία Καλυθέα Άγιος Νικόλαος Παραλίμνου. Δηλαδή, να πούμε τη Λαμία, που δεν είμαι και σίγουρος γιατί είχε έρθει 1-1 το Λαμία Καλυθέα, αλλά τέλος πάντων ο πιο δύσκολος αντίπαλος που μπορεί να βρει στον ημιτελικό είτε ο ΠΑΟΚ είτε ο Παναθηναϊκός είναι η Λαμία. Ναι. Οπότε για αυτούς ο δρόμος είναι πολύ πιο ανοιχτός μέχρι τον τελικό. Μοιάζει το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ότι δίνει πρόκριση για δύο γύρους. Σε στέλνει όχι στα ημιτελικά, αλλά στον τελικό. Ναι, έτσι είναι. Τέλος πάντων, ο Άρης πρέπει σίγουρα να βελτιώσει και την απόδοσή του, αν μιλάμε για τα πρώτα 60 λεπτά, και την αποτελεσματικότητά του, αν μιλάμε για τα τελευταία 30 λεπτά. Αυτό είναι το σίγουρο που μπορείς να πεις από τη σημερινή του εμφάνιση στη Λιβαδιά. Τώρα έχουμε σίγουρα πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια και σήμερα και αύριο ακόμη. Ξεκινήσει η ΑΕΚ με την Λαμία. Ξεκινήσει η ζωηρά και πάντα η ΑΕΚ. Αλλά αν δεν έχει αλλάξει κάτι στα 2-3 τελευταία λεπτά. Όχι, στο 0. Στο 18. Έχουμε το δύσκολο νομίζω για μένα παιχνίδι του Ολυμπιακού στα Γιάννενα. Και να δούμε και όλες αυτές οι αλλαγές που σχεδιάζει ο Μίτσελ, τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ, αν μπορούν να λειτουργήσουν. Έχουμε το Ιωνικός Παναθηναϊκός το βράδυ στις 9.30 στην Νεάπολη. Το κάναμε και εμείς στη Super League Mundial. Μάτς στις 3, στις 5, ναι. Στις 8, στις 9. Στη Super League ησυχή. Σε παρακαλώ. Ας τη Super League ησυχή. Ναι, το κάναμε Mundial. Να έχει ο κόσμος να βλέπει. Back to back. Δεν είπα τίποτα κακό. Mundial είπα το κάναμε. Λοιπόν, έχει 8 τον Ολυμπιακό. Και 9.30 Ιωνικός Παναθηναϊκός. Ιωνικός με σπανό προπονητή έφυγε τελικά. Έμεινε. Δεν το κρατήσανε, λέει. Δεν έγινε δεκτή η παρατησή του. Ναι. Δεν έγινε δεκτή η παρατησή του. Δεν ξέρω αν μπορεί να λειτουργήσει βέβαια αυτό. Πολύ αμφιβάλλω, αλλά τέλος πάντων θα δούμε μια πρώτη γεύση που θα πάρουμε σήμερα. Αν μπορεί να λειτουργήσει ή όχι. Ναι. Και βέβαια αύριο έχουμε και αύριο δύο μάτς. Με σημαντικό ρόλο προφανέστατα αυτό στο Αγρίνιο. Πανετολικός ΠΑΟΚ, θα τα πούμε από το Αγρίνιο. Βέβαια θα τα πούμε από το Αγρίνιο. Θα έχω φτάσει στο Αγρίνιο, οπότε θα τα πούμε από το εξωτικό. Δηλαδή σήμερα, μετά την παροδία αυτού της οργάνωσης, πώς λέγεται, Παγκόσμιο Κύπελλο, κάπως έτσι, Μουντιάλ, έχουμε κάποιος που δεν έχει δουλειά σήμερα και γουστάρει την μπάλα, έχει ξεκινήσει από τις 3 και θα τελειώσει 11.30. Να τα μάτς συνεχόμενα. Με κανένα δυο διαλυματάκια για να πεταχτεί να κάνει κάτι, να φάει κάτι. Γιατί μην ταυτόχρονα, σου άμα βαριέται, να κάνει ένα τουσάκι. Και μετά, γεια σας. Ναι. Βέβαια, σουπερλιγκάρα, ναι. Ωραία, φίλε. Κανονικά. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, οπότε θα τα πούμε αύριο από το Αγρίνιο. Βλέπω εδώ ότι ο Λουτσέσκου τους πήρε όλους. Άφησε τον Κούρτιτς, βέβαια, εκτός. Άφησε και τον. Όχι, έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο. Ναι, συνεχίζει εκτός. Ατομικό. Ο Φελίπε είναι εκτός. Ο Τσαούσης μπήκε. Ο Τσαούσης όχι. Ούτε ο Λίρατζης. Δεν μπήκε.
Και πήρε. Ναι, καλά, και τον πήρε, ήταν βέβαιο. Μπήκε όμως ο Μούργκ. Ναι, μπήκε ο Μούργκ γιατί δεν είναι μέσα ο Σουάρες, ο Φελίπε. Ναι. Δεν είναι ο Φελίπε, ναι, αλλά είδηση, όποιος και να ήταν έξω, είναι ότι ο Μούργκ επανέρχεται κανονικά. Που τον είχαμε απ' έξω και έκανε προπόνηση με τις γάτες. Ναι. Από το φιλικό εκείνο μας έδειξε ότι αρχίζει πια να τον μετράει, να τον υπολογίζει. Και άρα τον παίρνει και στην αποστολή. Τώρα, ειδικά που λείπει και ο Φελίπε Σουάρες, χρειαζόταν έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ένα ερώτημα έχουμε στον ΠΑΟΚ. Ποιος θα παίξει ανάμεσα σε Νάρη και Ζίβκοβιτς. Νομίζω ο Νάρη, μάλλον, και θα παίξει ο Ζίβκοβιτς. Δηλαδή θα είναι. Δεξιά-αριστερά Σάστρες ο Άρης, κεντρικό αμυντικό δίδυμο νομίζω ο Ίγκενσον είναι καλά, το ξεπέρασε το πρόβλημα Ίγκενσον με Κουλιαράκη. Ο Σβάμπ με τον Αουγκούστο, οι δύο κεντρικοί χαφ. Αφού δεν έχει Φελίπε Σουάρες νομίζω ο Ελκαντουρί θα παίξει μπροστά σε ρόλο 10. Κωνσταντέλιας ο ένας εκτρέμ σίγουρα. Ο Νάρη μάλλον όχι ο Ζίβκοβιτς, που είναι ακόμα λίγο κάπως από το Μουντιάλ και η κορυφή Ολιβέιρα. Ναι. Λοιπόν, ο Πανετολικός είναι ένα ερωτηματικό πώς θα εμφανιστεί αύριο. Και αν θα είναι ο νέος ιδιοκτήτης στο γήπεδο, θα είναι. Δεν θα είναι. Γιατί εκεί, αν δεν σου δω και μια είδηση, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Κάτι γίνεται, κάπως έχει κολλήσει το πράγμα. Δεν ξέρω να σου πω λεπτομέρειες, αλλά το καταλαβαίνω ότι κάτι έχει κολλήσει. Κοίταξε, μη μου με πας σε άλλα χρόνια που είχαμε τέτοια Αγούστα εδώ στη Θεσσαλονίκη με τέτοιες περιπτώσεις. Εδώ είχαμε παρουσίαση, συνέντευξη τύπου, αυτά, δηλώσεις, μη μου το χαλάς τώρα. Εγώ δεν σε πάω πουθενά, σου λέω ότι στην ΕΑ κάποιο κόλλημα έχει υπάρξει. Μπορεί να ξεπεραστεί. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Τέλος πάντων δεν θα είναι αύριο το πρώτο μάτς εποχής Καμίνσκι. Δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση. Την Ατλέτικο την πήρε. Όχι, δεν την πήρε. Δεν έχει εγκριθεί ακόμα από την ΕΑ, οπότε δεν θα είναι το πρώτο μάτς Καμίνσκι. Ο Πανετολικός έχασε τον Κορνέλιους, τον, ναι, καλά το είπα, ο οποίος κατ' εμέ ήταν ένας από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς του αθλήματος, έφυγε για άλλα μέρη. Και έχει και απουσίες να μην αρκετές. Ο Μπακάκης έχει παθερήξει χιαστόν, πέρα από τον Κορνέλιους δηλαδή. Ο Μπακάκης έχει παθερήξει χιαστόν το παιδί. Είναι όχι και ο Χατζηθεοδωρίδης. Είναι τιμωρημένος και ο Αποστολάκης. Δηλαδή σε σχέση με το πήρε μεταγραφή ένας, τραυματίστηκαν δύο, είναι σχολημένος ένας. Λείπουν τέσσερις αμυντικοί. Βέβαια δεν θα ήταν όλοι αυτοί βασικοί. Οι δύο ή οι τρεις θα ήταν βασικοί. Αλλά εκεί έχει τα προβλήματα. Κατά τα άλλα είναι, δεν έχει άλλα ζητήματα. Δεν μου λες τώρα για να κλείσουμε μάλλον, για να υποδεχθούμε μαζί την τρόπιο σύνδεση και μετά θα σου κάνω την ερώτηση του 1 εκατομμύριο. Α, οκ. Okay. Γιατί πήγα να σου πω ότι έχει φοβερή παράδοση ο ΠΑΟΚ με το Πανετολικό. Την καλύτερη παράδοση από κοντά σε οποιαδήποτε ομάδα. Ναι, πρέπει ναι, να έχει, αν δεν κάνω λάθος τώρα τις μέτρα για την προετοιμαζόμενα για το μάτι, 14 συνεχόμενες νίκες κοντά στον Πανετολικό. Και στο δεν υπάρχει καμία άλλη ομάδα. Ο πήρε το κρίσιμο μάτι εκεί με το Σούτου Βιερίνια, το γκολ. Ναι, σωστά. Αλλά πρέπει να έχει και 14 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις κοντά στον Πανετολικό. Τέλος πάντων, η Σίδη είναι μαζί μας όπως είναι κάθε μέρα. Το 1971 για την ακρίβεια είναι μαζί μας. Η κορυφαία εταιρεία στην φίλτρανση νερού, είτε μιλάμε για το νερό που χρησιμοποιούμε στο σπίτι μας, το πόσιμο, είτε μιλάμε για τη γεωργία, είτε μιλάμε για την βιομηχανία. Η καλύτερη εταιρεία προκειμένου να είστε σίγουροι για τη φίλτρανση του νερού είναι η Dropio Series ΑΕ. Και όσοι θέλετε να βρείτε λεπτομέρειες, τι ταιριάζει στη δική σας περίπτωση, τι χρειάζεστε εσείς, τι είναι αυτό που θα βοηθήσει την δική σας έκταση την οποία ποτίζετε, τη δική σας βιοτεχνία, τη δική σας βιομηχανία, το δικό σας σπίτι, στο drop.gr θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Έτσι ακριβώς. Κάνε και την ερώτηση του 1 εκατομμύριου. Για πες μου λίγο από όλους, από Τσόχο, Σαμπράκο, Αβραμίδη, Κωνσταβάρα κτλ. Να μην σου πω όλους τώρα. Ποιος είναι πιο αρρωστάκι για PlayStation 5 και παίζει ώρες ατελείωτες? Δύσκολο. Σίγουρα όχι εγώ. Σίγουρα όχι ο Σαμπράκος. Σαμπράκο τον έχω για πολλή ώρα να τις δίνει. Όχι, έπεσε έξω. Όχι. Πιθανότατα οι άλλοι δύο περισσότερο Αβραμίδης και ο Κωνσταβάρας, γιατί αυτοί έχουν γιους. Εγώ και ο Σαμπράκος έχουμε κόρες. Αλλά δεν ξέρω να σου πω και με βεβαιότητα. Δεν ξέρω για κάτι. Εγώ φοβερό κόλλημα με football manager. Αλλά
με PlayStation, ίσως ο Κωνσταβάρας, χωρίς να παίρνω ρόλο. Κανέναν άλλο, μήπως έχουμε κανένα ο Κυφωνίδης? Κολλημένους με τέτοια έχουμε σίγουρα αρκετούς. Όχι, Κυφωνίδης ο Συμμαχτής, όχι. Ναι. Κυφωνίδης ο Συμμαχτής, τένις. Τέλεια. Μαζί πάω αύριο στο Αγρίνι, μαζί, με το αυτοκίνητο ίδιό μας. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, εντάξει. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσόχο. Καλή συνέχεια, κύριε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν.